Γεια σας άτομα, είστε έτοιμοι για ένα ακόμα Super Blacks? Φυσικά και είστε. Πριν λίγο καιρό ήρθε σε μια παράσταση stand-up comedy και με βρήκε η Κατερίνα. Η Κατερίνα ζει στην Αγκόγια της Ιαπωνίας. Μου έδωσε συγχαρητήρια για την εκπομπή Super Blacks και τα απέσια λογοπαίγνια που κάνω. Και πριν φύγει μου έδωσε αυτό εδώ το κουτί. Αυτό το κουτί έχει μέσα ουνάγκι πάι. Και πριν σας πω τι είναι, θα σας πω μια ιστορία. Ανάμεσα στο Τόκιο και το Κιώτο υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σιζουόκα και μια πόλη που λέγεται Χαμαμάτσου. Είναι μια πόλη που δεν θα υπήρχε καν στο χάρτη, αλλά είναι διάσημη για δύο λόγους. Πρώτον, για τα εργοστάσια που εκεί φτιάχνουν τις καλύτερες ιαπωνέζικες μηχανές στον κόσμο. Και δεύτερον, γιατί στα βάθη της λιμνοθάλασσας Χαμάνα ζουν τα καλύτερα χέλια του κόσμου. Χέλια τρώνε παντού. Ψητά, τηγανιτά, βραστά, κοκκινιστά. Μόνο που εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτό που έχω σήμερα εδώ είναι χέλια σε μορφή μπισκότου. Είναι ένα κανονικό μπισκότο με ζάχαρη, βούτυρο και αποξηραμένο, αλεσμένο χέλι. Αν είναι δυνατόν, το ακούς και σε πιάνουν τα χέλια. Είπα την ιστορία, έκανα την εισαγωγή, ήρθε η ώρα για το περίφημο unboxing. Ιαπωνέζικη σακουλίτσα. Ουνάγκι πάει, έγραψα πάνω Κατερίνα Αναγκόγια για να μην το ξεχάσω. Α, βέβαια, έχει μέσα... Για διάβασμα. Κονιτσουά, κανκί, ουτσεκουσί, οζακά, αϊκίντο, Στίβεν Σιγκάλ. Το ανοίγω πολύ προσεκτικά. Έχει γκλώσσει η υφή. Τι είναι αυτό ρε φίλα, δύο delivery για να παραγγείλω παγωτό πεπονί. Πεπονίτσουα. Πεπονίτσουα, υπέρμα. Πεπονίτσουα είπε. Οπ, έχει κι άλλο. Α, και εδώ είναι ο Μάνου που το φτιάχνει. Α, έχει πολλά μέσα. Πολύ παράξενη συσκευασία. Θέλει αϊκίντο. Κατάνα σε αυτόν που το κλείσε έτσι. Μαλάκα δεν είναι καλό, θα την πατήσω όπως τότε με τα ψαροκόκαλα. Μου μύρισε ακριβώς το ίδιο. Μαλάκα ωραία μυρίζει. Ξενέρωσα τη ζωή μου ήδη. Okay, ας δοκιμάσω ένα να δω τι πραγματικά γίνεται με αυτό το πράγμα, αν και δεν έχω καθόλου καλό προαίσθημα. Μπισκότα από χέλι. Γιατί βγάζει νόημα, ναι, γιατί αυτό έπρεπε να φτιάξουμε. Και όταν έρχονται οι Ιαπωνέζοι τουρίστες, εντάξει, έρχονται στην Ελλάδα, τους φαίνεται παράξενο το κοκορέτσι, αλλά δεν τους το δώσαμε σε βούτυμα για τον καφέ. Είναι κοκορέτσι, κοκορέτσι. Α! Α! Okay. Να σου πω κάτι. Τώρα που το άνοιξα μυρίζει πολύ καλύτερα, γιατί πριν μου σκάσε μια άσχημη μυρωδιά και μου θύμισε τότε με τα ψαροκόκαλα, αλλά καμία σχέση. Okay, δοκιμάζω. Ρε πάνε σπίτια. Ιαπωνέζικα ή... Είναι πεντανόστιμα. Έπεσα έξω σε όλα. Έκανα λάθη, αλλά τα πληρώνω. Είναι βελούδινα και τελικάτα. Είναι αέρινα και γλυκά. Χέλι που είναι. Δεν με νοιάζει που έχουν μέσα χέλι. Είναι απλά συγκλονιστικά νόστιμα.
Προφανώς και θα ανοίξω και δεύτερο. Δεν έχω φάει ένα σωρό ideas. Αυτά δεν θα φάω τώρα. Είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Νόμιζα ότι θα έχει γεύση μπισκότο βουτύρου που βούτυξε στο βούρκο. Νόμιζα ότι θα σου αφήνει επίγευση λασπωμένο πυθμένα λίμνης, ότι θα είναι τόσο ταιριαστό ο μπακαλιάρος με μαρμελάδα φράουλα ή φακές με λευκή σοκολάτα. Αλλά αυτό εδώ είναι υπέροχο και είναι σχεδόν ντροπή να το έχω στο Super Bliax. Καλή όρεξη! Ευχαριστώ Κατερίνα. Ντόμο αριγκάτο.